αλλά είμαι σχεδόν χρόνο σκοτεύω. Με λάμπες είμαι. Με ό,τι βρω που φωτίζει. Εγώ ζω ζωντανή νεκρή. Γιατί βλέπω τα παιδιά μου δυστυχισμένα. Η μητέρα προσπαθεί να βρει οποιαδήποτε δουλειά για να ζήσει τα παιδιά της. Μας μιλά στο σκοτάδι, δίπλα από κεριά. Δεν φτάνουν τα χρήματα για τους λογαριασμούς μας, λέει. Προσπάθησα να κάνω διακανονισμό στη ΔΕΗ, αλλά δεν τα κατάφερα. Μια μέρα ήρθαν και πήραν το ρολόι της παροχής. Τους συκέτεψα. Μάταια όμως. Γιατί έτσι, γιατί μου το κάνετε αυτό? Έχω κορίτσι για το γυμνάσιο. Έχω το μικρό μου πάει Δευτέρα Δημοτικού. Γιατί μου το κάνετε? Δεν με υπολογίζετε σαν μάνα, τουλάχιστον σαν Ελληνίδα που ζω μέσα στην Ελλάδα? Για όνομα του Θεού. Έχουμε ψυχή, έχουμε καρδιά, έχουμε τα πάντα. Αισθήματα, τα πάντα. Εσείς δεν έχετε τίποτα μέσα σας. Πώς μπορείτε και το κάνετε αυτό? Είπα και άλλα πολλά, αλλά δεν βγήκε αποτέλεσμα. Όταν κόψαν το ρεύμα, κόπηκε και η ζωή μου. Ήταν ένα, τι να πω, ανέλπιστο πράγμα. Δεν το φανταζόμουν ότι θα γίνει σε μένα αυτό. Κι όμως αυτό έγινε. Ξέρω ότι δεν είμαι η μοναδική που ζει στο σκοτάδι μας, λέει η μητέρα. Σε απόγνωση άλλωστε βρίσκονται χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και βυθίζονται στο σκοτάδι. Το 2012 έμειναν χωρίς ρεύμα 300.000 δικαιούχοι. Το 2013 οι κομμένες παροχές ρεύματος έφτασαν τις 350.000, παρουσιάζοντας αύξηση 17%. Η μητέρα κάθεται εκεί στο τζάμι και σκέφτομαι ότι να μου δίνε λίγο φως το φεγγάρι, τι καλά που θα ήταν. Να φωτίσει το σπίτι μέσα, να δώσει λίγο ζωή. Το ίδιο σκέφτεται και η κόρη μου. Καθόμαστε και οι τρεις εκεί και βλέπουμε ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μας. Τι είναι αυτά, τα κεριά και οι λάπες πετρελαίου? Κατάρα στη μάνα. Για να βλέπει το παιδί με τη λάμπα, να διαβάζει διαγωνίσματα και να ξέρω ότι στο απέναντι σπίτι υπάρχει φως, υπάρχει καλύτερη ζωή και ζουν τα παιδιά τους πολύ ευτυχισμένα. Επίσης και οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Αισθάνομαι απέσια. Το βράδυ καθόμαστε γύρω από το τραπέζι και καθόμαστε στη λάμπα και ονειρευόμαστε. Τα παιδιά διαβάζουν με κεριά. Το ένα στο δημοτικό και το άλλο στο γυμνάσιο προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να γίνουν καλοί μαθητές, να έχουν λεφτά, να πληρώσουν το φως στο σπίτι τους, μας λένε. Φαγητό, η μητέρα φτιάχνει σε ένα μικρό γκαζάκι. Σήμερα τελείωσε και αυτό. Τα παιδιά μου δίνουν κουράγιο. Μαμά, κάνε υπομονή. Δεν θα μας ξεχάσει ο Θεός και εμάς. Κάτι θα γίνει. Μπορεί να βρούμε τα λεφτά και να τα δώσουμε ή να βοηθηθούμε από κάπου. Κάνε υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Και κάθεται η κόρη μου και κρυφά κλαίει με τη λάμπα, την έχω παρατηρήσει, αλλά εντάξει, δεν θέλει να μου το δείχνει. Τις ώρες που πάω εγώ να μαγειρέψω, έρχεται με την αδερφή της στο κρεβάτι, διαβάζουν παραμυθάκια, προσπαθούν να κάνουν κάποια αστεία, δεν έχουν το μουτράκι τους χαρούμενο και εγώ εκεί αρρωσταίνω. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 60% των παροχών που έχουν διακοπεί ανήκουν σε νοικοκυριά και το 40% σε επιχειρήσεις. Κάποτε λέγαμε ότι φοβόντουσαν το σκοτάδι τα παιδιά. Τώρα το φοβούνται οι μεγάλοι. Τώρα το φοβούνται και οι μεγάλοι και τα παιδιά άνω των 18 χρονών. Όχι κάτω των 18 χρονών που φοβόντουσαν κάποιοι κάποτε. Πόσοι όμως καταφέρουν να κάνουν διακανονισμό και να ανάψουν ξανά το φως στο σπίτι τους, το 40% των δικαιούχων παραμένει στο σκοτάδι και το 60% προχωρά σε επανασύνδεση ρεύματος. Θα αναγκαστώ να μην ταΐσω το παιδί μου. Πώς το βλέπεις αυτό, λογικό? Για να πληρώσετε το ρεύμα. Βέβαια. Λίγο πριν φύγουμε, η μητέρα βγήκε στο μπαλκόνι. Εδώ, το φως και η ζέστη του ήλιου είναι δωρεάν, μας είπε.